Yes. Και βέβαια υπάρχουν. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι βοηθάει πολύ να κάνουμε από καιρού εις καιρόν μια γενική εξομολόγηση, έτσι ώστε να ανακαινίζεται μέσα μας η συνέστηση της αμαρτωλότητας και η μνήμη των αμαρτιών μας, να έχουμε μπροστά μας συνεχώς τα σφάλματά μας. Χωρίς βέβαια να απελπιζόμαστε, εννοείται αυτό, και χωρίς να αγχωνόμαστε εφόσον έχουμε πάρει τη συγχώρηση. Αλλά ως παιδιά ευαίσθητα που λυπήσαμε τον πατέρα μας, οφείλουμε να μετανοούμε, να συντριβούμαστε, να λυπούμαστε και έτσι θα δεχόμαστε, όπως είπε και ο Άγιος, τη θεϊκή παρηγοριά. Όσο πιο πολύ κανείς συντρίβεται και μετανοεί και επενθεί, κατά αναλογία θα παίρνει και την παρηγοριά. Και όπως είπαμε, και η μετάνοια, όπως και όλες οι αρετές, είναι δώρα του Θεού. Και εν τέλει, η τέλεια μετάνοια είναι άκτιστη δωρεά του Θεού. Και επειδή είναι άκτιστη, δεν έχει τέλος. Είναι ατέλεστη, όπως και κάθε αρετή δεν έχει τέλος. Γιατί είναι η τέλεια αρετή είναι δώρο Θεού, όπως είναι η τέλεια ταπείνωση, η τέλεια αγάπη, η οποία δεν έχει τέλος, γιατί ο Θεός δεν έχει τέλος. Οπότε ναι, υπάρχουν βαθμίδες. Και όσο και να λέει κανείς ότι μετάνιωσα, δεν μπορεί να πει ποτέ ότι έχω φτάσει στην τελειότητα της μετανοίας. Χρειάζεται όμως τουλάχιστον μια κάποια, θα λέγαμε, πληρότητα μετανοίας, για την οποία μιλούσε ο Άγιος Ισάκος Σύρος και έλεγε «Δώσ' μου Κύριε μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου». Να μου δίνεις μια ολοκληρωμένη μετάνοια, μια συντριβή, θα λέγαμε, κατά αναλογία του σφάλματος, έτσι ώστε να μην ξαναπέσω στο σφάλμα, και μια καρδιά που να πονάει και να σε αναζητάει. Γιατί βλέπετε, ο Δαβίδ έκλαιγε μια ζωή, ενώ έκανε το σφάλμα αυτό που έκανε, μετάνιωσε, πήρε συγχώρεση, παρόλα αυτά έκλαιγε μετά σε όλη τη ζωή. Ζητούσε με δάκρυα το έλεος του Θεού. Και ο Θεός βέβαια τον γέμισε πάλι με τα χαρίσματά του. Και είναι πρότυπο μετανοίας για μας σήμερα, ο Δαβίδ.